Πώς προέκυψε το όνομα The Clamps? Γενικά από τη φύση μας δεν είμαστε αδέξια. Γενικά από τη φύση μας είμαστε αδέξια. Γενικά από τη φύση. Γενικά από τη φύση. Γενικά από τη φύση μας είμαστε. Ανοιξιάτικη μέρα δεν φαίνεται, βροχερή που σημαίνει ότι όταν βρέχει τρώμε. Και έχουμε έρθει εδώ στην Πραξιτέλους στο The Clamps για ένα ακόμα food review που ξεκινάει τώρα και πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί μέσα. Εδώ είμαστε με τον Βασίλη, έναν εκ των ιδιοκτητών. Καλησπέρα Βασίλη, πού είμαστε? Γεια σου Νικό μου, λοιπόν καλησπέρα. Είμαστε στον πάνω όροφο του The Clamps, ένα μπαρ το οποίο πολλοί κόσμος στην Αθήνα το γνωρίζει και αυτή τη στιγμή κάνουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη μαζί. Είμαστε εδώ όμως στο The Clamps, να πούμε και στον κόσμο, γιατί αυτή τη στιγμή θα παρουσιάσουμε και τη μία άλλη γωνία του The Clamps, την κουζίνα του The Clamps, με την οποία μπορεί να έρθετε και εσείς σε επαφή. Τα λέω καλά Βασίλη? Πολύ καλά. Και ξεκινάμε με μία σαλατούλα, κάτι ελαφρύ, green power, το λέει από μόνη της η λέξη. Έχει μέσα kale, που είναι αυτό το πράσινο, ρώτησα εδώ τα παιδιά, είναι αυτό το πράσινο το τύπου λάχανο, κοινόα, αυγό. Αυτά εδώ πέρα μη σας ξεγελάνε, είναι χαλούμι. Στην αρχή εγώ νόμιζα ότι ουσιαστικά αυτά είναι κρουτών, αλλά είναι χαλουμάκι. Έχει και την πρωτεΐνη του, έχει και το τυράκι του. Είναι ένα πιάτο το οποίο δεν έχει dressing, αλλά κόβοντας το αυγό δημιουργείς το dressing σε αυτή τη σαλάτα και αυτό είναι που το κάνει νόστιμο. Υπήρχε και άλλο όνομα υποψήφιο και καταλήξατε στο The Clamps? Κοίτα, είχαμε δει γενικά διάφορα ονόματα, αλλά τελικά το The Clamps είναι αυτό που μας αντιπροσώπευε, γιατί από τη φύση μας είμαστε αδέξιοι άνθρωποι. Γενικότερα είδαμε διάφορα ονόματα, αλλά αυτό ήταν κάτι που μας αντιπροσώπευε. Οπότε θεωρητικά και πρακτικά, σε ένα χώρο που σε αντιπροσωπεύει, πρέπει να έχει και το όνομα που σε αντιπροσωπεύει. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι όταν μπαίνεις σε ένα χώρο και νιώθεις ότι αυτοί που σε σερβίρουν είναι λίγο αδέξιοι, δηλαδή δεν είναι οι τέλειοι άνθρωποι, αυτόματα σε κάνει να νιώθεις πιο άνετα. Συνεχίζουμε με μια δεύτερη healthy επιλογή. Αυτό λέγεται το πιάτο Avo. Έχει cherry tomato, μανιτάρι, αβοκάντο, ρόκα, ψωμάκι φρυγανισμένο και έχεις και την επιλογή, άμα θες να βάλεις και εδώ αυγό, το οποίο αφού έχεις την επιλογή, θα με ρωτάτε γιατί να μην βάλεις. Αυγουλάκι, cherry tomato, να πάρουμε απ' όλα για να νιώσουμε όλη τη γεύση. Το αβοκάντο είναι τόσο φρέσκο που κόβεται ουσιαστικά και πολύ καλό και πολύ γευστικό. Λοιπόν, αυτά είναι τα λεγόμενα balls. Μπορεί να τα πεις και healthy balls, σωστά. Για κάποιον ο οποίος θέλει να φάει κάτι ελαφρύ, να μην βαρύνει, γιατί μπορεί να έχει μετά να πάει να φάει κάτι άλλο, να φάει το μεσημεριανό του, είναι ένα ball το οποίο το παίρνεις εκεί με τον καφέ των 12-12.30, κάτι σαν ψηλό μπράντσο πρωινό, είναι ελαφρύ και σε κρατάει. Τι μπορεί να βρει κανείς στο μενού του The Clamps? Μπορείς να βρεις πάρα πολύ ωραία πρωινά, μπορείς να βρεις ένα πολύ ωραίο comfort food, το οποίο το έχει επιμεληθεί ο Αθηναγόρας ο Κωστάκος, ένας πάρα πολύ αξιόλογος σεφ. Σίγουρα μπορεί να βρει κάποιο τη signature list του The Clamps. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε ένα πιάτο το οποίο λαχταρούσα πάρα πολύ από την ώρα που το είχα δει. Ήταν εδώ και το έφερα κοντά μου, δηλαδή πιο κοντά μου από ό,τι ήταν. Μιλάμε για crispy pancake. Και τι είναι εδώ? Είναι pancake από γιαούρτι. Έχει ποσέ αυγό. Έχει κρέμα τυριού, αυτό εδώ που βλέπετε. Και έχει και crispy prosciutto. Αλλού, αυτό το πράγμα που τρώμε τώρα είναι ο λεγόμενος αφρός. Είναι πάρα πολύ νόστιμη η κρέμα τυριού σε συνδυασμό με το crispy και το pancake. Είναι από γιαούρτι, οπότε μπορείς να πεις ότι εντάξει, δεν έφαγα τόσα βάρια pancake, ήταν από γιαούρτι. Το μενού του The Clamps στηρίζεται κάπου, δηλαδή είναι comfort food, είναι brunch, είναι μεσημεριανό? Πού στηρίξατε τη φιλοσοφία όλοι? Γενικά μιλάμε για bar food, κατά κύριο λόγο, το οποίο το έχουμε καστομάρει σε casual και comfort food για να μπορεί κάποιος να το απολαύσει σπίτι του στην ίδια, ας το πούμε έτσι, ποιότητα με το πώς θα το έκανε στο Clamps. Melted toast, το λέει και η λέξη, melted, γιατί μέσα έχει cheddar, βεβαίως. Έχει, όχι pulled pork, pulled beef παρακαλώ. Έχει λάχανο καρότο, τουρσί και μία spicy sauce. Όπως βλέπετε εδώ έχει ποτίσει και το φρυγανισμένο ψωμάκι. Δοκούμε. Πώς έφταγνε η μαμά το κρέας που λέγαμε το ψητό της κατσαρόλας που είχε αυτή με την κανέλα μέσα και τη δάφνη που έλειωνε το κρέας άμα το είχε βράσει καιρό. Αυτή τη στιγμή εδώ το κρέας, το pulled beef που είναι εδώ μέσα, είναι μέλι. Δίνει πάρα πολύ πικάντικη σως. Εμένα, σας το έχω πει και σε άλλα επεισόδια, μ' αρέσουν τα πικάντικα. Το τουρσί δεν το καταλαβαίνεις καθόλου στην μπουκιά, να πω την αλήθεια. Και φυσικά σε όλο αυτό το αριστούργημα ταιριάζει και το λάχανο καρότο. Ποιο είναι το πιο δημοφιλές πιάτο του μενού? Νομίζω ότι κονταραυτοποιούνται δύο. Το ένα είναι το pastry
Χιο. Και το άλλο, αγαπημένο. Οικοτομπουκέ. Πάμε σε μια πιατάρα που γουστάρω πάρα πολύ. Ουσιαστικά είναι επαναρισμένο κοτόπουλο με corn flakes. Έχει και buttermilk. Έχει και αυτή εδώ τη σόση, η οποία είναι μάγιο με άνηθο. Είναι πιο super wow το πιάτο. Είχε και ένα κομμάτι πριν το οποίο το έφαγα στην αρχή. Θα το δείτε λογικά κάπου εδώ, το βγάλει ο Βαγγέλης για να με ξεμπροστιάσει. Το review πρέπει να δοκιμάζει πριν δοκιμάσει. Για να ξέρει τι θα πει μετά. Τι δοκιμάζει. Έχει και αυτά τα δύο μαρούλια τα οποία δεν έχουν καμία χρησιμότητα στο πιάτο. Είναι καθαρά για ντεκόρ, βεβαίως. Αυτό είναι ένα πιάτο το οποίο πραγματικά είναι έπικο. Αυτό το πράγμα πραγματικά είναι να έχεις σκέφη, να πάρεις ένα κουβά μπροστά σου και να τρως και να μην τελειώνει. Είναι τόσο νόστιμο και έχει και αυτή τη σως, η οποία είναι τόσο δροσιστική. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αυτό το πιάτο του αξίζει να είναι best seller. Τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που κάνει τα κοκτέιλ του The Clamps μοναδικά? Κάνουμε τρομερή έρευνα όσον αφορά τους συνδυασμούς των γεύσεων και γενικότερα τη γεύση. Και όλο αυτό προσπαθούμε να το βγάλουμε γρήγορα και απλά με ένα τεράστιο χαμόγελο όταν είμαστε από κοντά ή με άλλους τρόπους που να σε κάνουν να χαμογελάς όταν είναι κάποιος μακριά. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στα κοκτέιλ που φτιάχνουμε και σερβίρουμε. Αυτό εδώ είναι ένα κοκτέιλ που λέγεται break free, δηλαδή έχει μέσα whisky, έχει αμπαρόριζα και passion fruit. Ποια είναι η μαγκιά εδώ? Λες, ok, εγώ τα παιδιά εκεί πέρα είναι επαγγελματίες, δεν έχουν γνώσεις, έχουν φύγει στο εξωτερικό, έχουν πάει σε διαγωνισμούς, έχουν κάνει τόσα πράγματα, πώς εγώ θα μπορέσω να φτιάξω ένα τέτοιο κοκτέιλ? Έρχεται όμως εδώ το Clamps και σου λέει, δεν ξέρετε κύριε ότι σας το σερβίρουμε εδώ, αλλά το έχουμε και έτοιμο, καταλαβες. Το παίρνεις εδώ σε συσκευασία, ωραία, ακριβώς δηλαδή αυτό εδώ που μας έρβαιναν τα παιδιά εδώ μέσα, υπάρχει σε αυτό εδώ το μικρό τενεκεδάκι που ουσιαστικά ο Νίκος κάθε πρωί κάθεται εκεί πέρα, σε αυτή εκεί πέρα τη μηχανή και τρίγει, κλείνει τα κουτάκια. Τι νομίζετε, όλα εμφιαλώνονται εδώ μέσα. Οπότε, να το έτοιμο το break free μου. Καλείς και κόσμο σπίτι και πες, μάγκες, εγώ σήμερα θα σας φτιάξω τα κοκτέιλ. Θα σου πούνε, μα είναι δυνατόν, ξέρεις εσύ από κοκτέιλ? Εγώ δεν ξέρω από κοκτέιλ. Τα παραγγέλνεις όλα από το Clamps, το παίζεις και μάγκας, κάνεις και εντύπωση εκεί που θέλεις να κάνεις εντύπωση και καταλαβαίνετε ότι με αυτή εδώ τη σφραγίδα όλα είναι έτοιμα, κυρίες μου και κύριοι. Πάμε σε μια πιατάρα λοιπόν τώρα, το οποίο μιλάμε για ένα αποδομημένο παστίτσιο, το οποίο είναι καταπληκτικό. Έχει κοφτό μακαρονάκι μέσα, έχει αυτή τη μοσχαρίσια ουρά, βλέπετε, έχει μπεσαμέλ και έχει και λάδι τρούφας. Και ουσιαστικά έχεις αυτό το αποδομημένο παστίτσιο, όπως είπαμε, το οποίο το βλέπεις και λες, Θεέ μου, θέλω να το δοκιμάσω. Μιλάμε τώρα για γευστική πανδεσία. Είναι ένα έπος. Το κρέας έχει αυτή τη γλυκύτητα που είχαμε συναντήσει στις φέτες του τόστ. Οπότε είναι αυτό που λέγαμε ότι το κρέας είναι μέλι. Η μπεσαμέλ είναι παχύρευστη και δένει σε όλο το πιάτο. Οπότε είναι μια κρεμώδης μπεσαμέλ. Δεν είναι αυτή, ξέρετε, αυτή η μπεσαμέλ παραδοσιακή που μένει εκεί πέρα και την κόβεις. Αυτή λιώνει μέσα με όλο το μακαρόνι. Και επειδή αυτό το μακαρόνι είναι και με τις τρύπες, είναι ουσιαστικά υποδέχεται το υπόλοιπο φαγητό και γίνεται μια μπουκιά τρομερή. Ποιες ώρες και ποιες περιοχές εξυπηρετεί το delivery? Το The Clamps λειτουργεί αυτή τη στιγμή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ και οι περιοχές που εξυπηρετούμε είναι κυρίως εδώ γύρω-γύρω στο κέντρο, μια ακτίνα περίπου 5 χιλιόμετρων. Λοιπόν, εδώ μπροστά μου έχω, όπως βλέπετε, γλυκοπατάτες. Τις λατρεύω τις γλυκοπατάτες. Δεν μου έχουν πει ακριβώς τι μπέργκερ είναι αυτό. Θα το ανακαλύψουμε μαζί. Σωμάκι χειροποίητο, το οποίο προφανώς πρέπει να φτιάχνετε εδώ στο Clamps. Μαρούλι, κρεμμύδι. Έχει μία σος πικάντικη, μία σως πορτοκαλί πικάντικη και το μπιφτέκι. Το μπιφτέκι εμένα στο στόμα μου αφήνει τη γεύση κρέατος, αλλά δεν είναι κρέας. Βασίλη, τι είναι αυτό? Αυτό, Νίκο μου, είναι vegan burger, όσο και αν δεν φαίνεται. Παιδιά, άντως δεν το καταλαβαίνετε ότι το μπιφτέκι είναι σόγιας. Βασίλη, έλα. Το ψωμί το φτιάχνετε εδώ, ε. Ποιες είναι οι γλυκές επιλογές εδώ στο The Clamps? Τέλεια. Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις. Είναι πολύ ωραία αλμυρά ντόνατ με πραλίνα λευκή και αλμυρό φιστίκι. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κορμό, τον παραδοσιακό, τον ωραίο, ωραίο. Αυτός, ωραίο, ωραίος ο κορμός. Με αλατισμένη ντούλτσε ντελέτσε. Και έχουμε και μια πολύ ωραία παύλοβα για αυτούς που θέλουν να πάνε σε λίγο πιο light εκδοχές. Παιδιά, αυτή η μπουκιά ήταν καταπληκτική. Άλλο ένα review, έφτασε στο τέλος του. Ό,τι είδατε, μπορείτε να πείτε στο eFood, να πατήσετε Clamps και να το παραγγείλετε και να έρθει σπίτι σας εύκολα, γρήγορα και ωραία. Μέχρι το επόμενο review, να περνάτε καλά και να τρώτε, φίλοι μου.